πιάσανε εκεί, ναι, στο μαγαζί στο πλάι και φύγανε από το όλοι. Είδαμε από το παράθυρο δύο τύπους να σέρνονται στο πάτωμα, ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας να προσπαθούν να τους καταδιώξουν. 140 χιλιόμετρα μακριά από τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων και αφού κινήθηκαν ως δραπέτες επί 17 ώρες, οι τρεις επικίνδυνοι Αλβανοί κακοποιοί πέφτουν στα χέρια των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας με κάτι παραπάνω από κινηματογραφικό τρόπο. Αλλά μάλλον η ελληνική αστυνομία είχε προετοιμαστεί, είχε βγάλει ανθρώπους γύρω στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη από ό,τι φαντάζομαι, οι οποίοι ανακάλυψαν με τις γνώσεις τους και τα λοιπά, ανακάλυψαν τι... Ναι, σαν τίποτα. Και εμείς τους είδαμε να περνάνε και απλά από πίσω να ορμάνε. Κρατώντας στα χέρια τους καφέδες, έχοντας κρυμμένα στα ρούχα τους ένα μεγάλο μαχαίρι και ποσότητα χασίς, κρύβοντας τα χαρακτηριστικά τους με καπέλο και κουκούλες, περπατούσαν στην οδό Περδικάρη λίγα μέτρα μακριά από το Δημαρχείο, όταν οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας και της δίωξης ναρκωτικών, είδαν το δρόμο άδειο από πολίτες και αποφάσισαν να πέσουν πάνω τους για να τους ακινητοποιήσουν. Οι μαρτυρίες που εξασφάλισε η Κρήτη TV είναι αποκαλυπτικές. Αμέριμνη, ήταν σαν άνθρωποι που να είναι στις δουλειές τους, να έχουν πάνω τους πράγματα τα οποία δεν το παίρνει το μάτι σου, αλλά... Είχανε μαχαίρια. Είχανε, νομίζω, ναι. Τους βρήκανε κάποια αιχμηρά αντικείμενα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Ναι, τους ρίξαν κάτω, κανονικά, τους δέσανε, χωρίς να ξέρουμε τι έγινε. Πήγαμε να βγούμε από το μαγαζί να δούμε, παιδιά, τι έγινε. Μπείτε μέσα γρήγορα, μας φώναξαν. Κλειστήκαμε μέσα και απλά είδαμε αυτό το σκηνικό. Το ανθρωποκυνηγητό μέσα στην πόλη του Ηρακλείου ξεκίνησε από τη στιγμή που μέσω καμερών διαπιστώθηκε ότι το κλεμμένο φορτηγάκι συνέχισε την πορεία του προς το Ηράκλειο. Κάμερες το κατέγραψαν να μπαίνει στην πόλη από το Γιώφυρο και μέσω της 62 μαρτύρων οι δραπέτες να κατευθύνονται στο κέντρο της πόλης. Η εκτίμηση πως ο Αλβανός κακοποιός που είχε προφυλακιστεί για ναρκωτικά θα αναζητούσε την κοπέλα με την οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν σε υπόθεση διακίνησης αποδείχτηκε βάσιμη. Με ακαριαίο τρόπο στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση διαρκείας με δεκάδες αστυνομικούς με πολιτικά να ακροβολίζονται στο κέντρο της πόλης, αφού διαπιστώθηκε ότι οι δραπέτες πάρκαραν το κλεμμένο φορτηγάκι κοντά στη λεωφόρο Καλοκαιρινού. Δεν κατάλαβα, επειδή ήμουν απλάτη. Η κοπέλα μου είδε κάποιους που τρέχανε και, ήταν, και μου είπε μάλλον ότι ξυλό, κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού είχαν αποκλείσει το λιμάνι, την παραλιακή λεωφόρο και τις εξόδους της πόλης, σαρώνοντας κάθε όχημα αλλά και τους επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν με πλοία της γραμμής και αεροπλάνα. Πάνοπλοι άνδρες των ειδικών δυνάμεων του λιμενικού και της αστυνομίας έχουν στήσει αδιαπέραστο κλειό στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού συνέχισαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων δύο εξαιρετικά επικίνδυνων κακοποιών. Οι δραπέτες θεωρούνται ένοπλοι και άκρως επικίνδυνοι. Κλιμάκιο της σήμανσης έκανε φύλο και φτερό το κλεμμένο φορτηγάκι, συλλέγοντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Μέσα στο φορτηγάκι βρέθηκε ένα φούτερ που δεν ανήκει στους τρεις συλληφθέντες ούτε στον ιδιοκτήτη και ακόμη δύο μπουκάλια νερό.